Κύριε Νεστορίδη, αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολες οι στιγμές για την ΑΕΚ, για εσάς, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά θα ήθελα πολύ να ακούσω τις σκέψεις σας για αυτό που ολοκληρώθηκε στην πραγματικότητα χθες το βράδυ. Εγώ πιστεύω ότι ήταν όλα σκόπιμα. Από την αρχή της σεζόν έχω παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια, δεν έχω χάσει αγώνα. Είδα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά κατά της ΑΕΚ. Κάτι δεν πήγαινε καλά. Παρακολουθούσα τους διαιτητές σε όλα τα παιχνίδια ότι ουδέποτε σε κανέναν αγώνα δεν παίξανε την ΑΕΚ 50-50. Σε κανένα απολύτως παιχνίδι. Ακόμα και στο χθεσινό παιχνίδι προσπαθούσαν να χάσει η ΑΕΚ. Το λέω γιατί είδα την τελευταία φάση η οποία έκανε μπρος πίσω. Έπρεπε ή ο Λάις Βανή αυτός να σηκώσουν πιο μπροστά, όχι με το μπρος πίσω που έκανε. Βεβαίως δεν ήταν μετά offside. Βάλανε τον κόλ. Θέλω να πω με αυτό ότι όλα τα παιχνίδια πάρτε με τον Πλατανιά. Θα σας εξηγήσω μια περίπτωση η οποία είναι φανερή. Γίνεται, είναι 0-0 το αποτέλεσμα και σε μια φάση πάει ο παίκτης ΑΕΚ να μαρκάρει ένα παίκτη της Πλατανιάς και είναι ακριβώς έξω από την περιοχή. Ο διαιτητής βρίσκεται στη σέντρα και δίνει πέναλτι χωρίς να έχει δει τίποτε και βγαίνει ο αντίπαλος παίκτης, ο οποίος πήρε τον πέναλτι, λέει δεν με ακούμπησε ο παίκτης και δεν ήμουνα και μέσα από την περιοχή. Σκεφτείτε δηλαδή τι προβοκάτσια είχε πέσει από την αρχή της σεζόν για να ρίξουν την ΑΕΚ. Κύριε Νεστορίδη, αυτές είναι οι εξωτερικές ευθύνες. Ναι. Λένε ότι τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Καλά, από μέσα... Από μέσα μη το συζητάμε καθόλου, γιατί από πού να πιάσεις. Από πού να πιάσεις λερώνεσαι. Δεν κοιτάξα να βοηθήσουν κανένα στην ΑΕΚ. Ορισμένοι βέβαια άνθρωποι, όπως ήταν ο Παπάς, ο Μελισανίδης και αυτοί, δεν μπόρεσαν να ασχοληθούν ξανά, γιατί δεν βλέπανε κάποιο φως για να δούνε στην ΑΕΚ. Και καταλαβαίνετε από εκεί και πέρα η ΑΕΚ θαύτηκε. Θαύτηκε διότι δεν είχε κανέναν άνθρωπο για βοήθεια. Αυτά είναι. Καλά, οπωσδήποτε οι διοικήσεις ήταν η μία πάνω στην άλλη, από το ένα σφάλμα στο άλλο, το άλλο σφάλμα στο άλλο, και φτάσανε και αυτοί μαζί με τις ομοσπονδίες, με τις αυτές, φτάσαμε στο σημείο να πέσει η ομάδα. Θα μπορούσε να γίνει ανάγνωση αυτού του δράματος και ως λύτρωση με τόσα προβλήματα, μετά από τόσα χρόνια, σχεδόν 15 χρόνια διοικητικών προβλημάτων και χρεών. Μάλιστα. Ο υποβιβασμός αυτός θα μπορούσε να είναι και μια λύτρωση, μια επανεκκίνηση. Δεν το βλέπω. Δεν βλέπω γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Δεν αναλαμβάνει κανένας. Η ΑΕΚ καταδικάστηκε εις θάνατο. Γιατί έπρεπε πέρσι να πάμε τέταρτη εθνική να γλιτώσουν τα χρέη για να μπορέσει η ομάδα να ξεκινήσει από την αρχή. Τώρα ας κοιτάξουν να βρουν μια λύση οι παράγοντες όλοι αυτοί. Να βρουν μια λύση. Για τον ποδοσφαιριστή Νεστορίδη, για την ιστορία της ΑΕΚ, ναι. Τι είναι αυτός ο υποβιβασμός? Εγώ τράβηξα μεγάλο κανάλι. Μπορώ να πω ότι τέτοια στεναχώρια που έχω πάρει, δεν ξέρω εάν τη βγάλω κιόλας. Εάν τη βγάλω, γιατί έχω πάθει μεγάλη ζημιά. Έχω κάνει τόσα για την ΑΕΚ, τόσα πολλά, που δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει. Κανένας απολύτως. Εγώ πήγα στην ΑΕΚ, κάτσα 2 χρόνια τιμωρία, ενώ με ζητούσαν όλες οι ομάδες μεγάλες. Και εγώ είπα όχι, γιατί μου φέρθηκαν πολύ, πολύ καλά οι παράγοντες της ΑΕΚ και έμεινα στην ΑΕΚ. Έμεινα στην ΑΕΚ όταν ήταν ουραγός. Την πήρα την ομάδα και την πήγα στα ουράνια. Όχι μόνος μου βέβαια, με τους συμπαίκτες μου. Την πήγα στα ουράνια. Και γι' αυτό ο κόσμος όλος με λατρεύει. Ανεξάρτητα αν είναι Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή, όλοι με αγαπάνε, γιατί ήμουν ένας ποδοσφαιριστής που δεν πήραζα, δεν χτύπαγα. Με χτυπάγανε, εγώ δεν εννοούσα ποτέ, δεν το καταλάβαινα το ποδόσφαιρο να βάζεις τα πόδια σου να χτυπήσεις τον άλλον για να κερδίσεις. Δεν το έκανα ποτέ μου. Ποτέ.
Λοιπόν, έκανα τόσα πολλά, πάρα πολλά για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν έκανε τίποτα για μένα, τίποτα απολύτως. Αλλά αγαπώ την ΑΕΚ, όλο το σπίτι μου μέσα είναι ΑΕΚ, δικέφαλη και τέτοια όλα μέσα, γιατί είμαι πρόσφυγας και πόντιος, όπως είναι η μισή Ελλάδα, Έλληνες και πόντιοι και πρόσφυγοι. Όλη η Ελλάδα αγαπάει την ΑΕΚ. Και μετά από αυτό που έγινε, και οι φίλοι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού αγαπήσανε και αυτοί, και όλα τα σωματεία αγαπούν την ΑΕΚ. Γιατί είναι ένα σύμβολο η ΑΕΚ για το ποδόσφαιρο, είναι η σημαία. Σημαία μαζί με τις άλλες τρεις ομάδες, θα πω. Να δούμε τώρα τι θα κάνουν, τι μπορούν να κάνουν. Δεν νομίζω να μπορεί να γίνει τίποτα, γιατί μετά από αυτό το μόνο που μπορεί να πετύχουν είναι να βάλουν έτερες οι ομάδες απάνω, γιατί όπως καταλαβαίνετε ότι θα φτωχύνει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο όταν λείπει μία ομάδα από τις τρεις μεγάλες, από τρεις γιατί και τέταρτη υπάρχει τώρα, ο ΠΑΟΚ, όταν λείπει ένας από αυτούς, γίνεται πολύ φτωχό το πρωτάθλημα, πάρα πολύ φτωχό και για τις τηλεοράσεις και για τα πάντα. Για να δούμε, πιστεύω ότι θα το σκεφτούν πολύ να τη ρίξουν την ΑΕΚ. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουν την υποστήριξη του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, όλων των ομάδων, να υποστηρίξουν να παραμείνει η ομάδα της ΑΕΚ, να παραμείνει. Γιατί χωρίς την ΑΕΚ θα είναι πολύ φτωχό το πρωτάθλημα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νεστορίδη. Παρακαλώ. Να είστε καλά. Να είστε...